κάτι που άφησα τώρα. Και λέω, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας συναντούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερη συνέχεια της πολιτιστικής εταιρείας επιχειρηματία Όριο Λάθος με νέους καλλιτέχνες και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η δουλειά και η παρουσίαση των έργων των βραβευμένων δημιουργών μπολιάζεται και από μια δική σας δημιουργία. Τι ακριβώς σχεδιάσατε? Μ' αρέσει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από το να δουλεύεις μέσα σε ένα κλειστό χώρο, δημόσιο χώρο, και σκέφτεσαι πάρα πολλά πράγματα. Σκέφτεσαι τους ανθρώπους που έρχονται να βλέπουν ένα έργο. Εγώ δεν θέλω, ας πούμε, μέσα από αυτά τα οποία κάνουμε να νιώθουν οι άνθρωποι ότι η τέχνη είναι κάτι μακρινό από αυτούς, κάτι που δεν το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό επιλέγω να κάνω ένα θέμα. Δηλαδή, το πρωί που ξεκίνησα, επέλεξα να κάνω ένα θέμα που να είναι κάπως πιο κατανοητό και κάπως πιο να μένουν οι άνθρωποι, να το βλέπουν λιγάκι, να το χαζεύουν και να είναι και, και σε συνδυασμό με το περιβάλλον που ζούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχουν δουλέψει εδώ για αυτό το project άνθρωποι οι οποίοι τώρα ξεκινάνε και είναι σημαντικό να τους δίνεται δημόσιος χώρος, γιατί η τέχνη αυτό είναι δημόσιος χώρος, είναι ένας τρόπος να μεγαλώσει την πραγματικότητά μας. Και όπως γράφεται, ήταν μια τυχαία συνάντηση στον κήπο που ακουμπούσε η θάλασσα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει εδώ πέρα. Είστε ένας άνθρωπος που επαγγελματικά σας γνωρίσαμε με το στυλό, ναι, την μυρωδιά της εφημερίδας, στην προβολή ήρθε και ο Καμβάς, επειδή αυτόν τον καιρό ξεκινούν τα μαθήματα των σπουδαστών στις σχολές καλών τεχνών. Τι έχετε